Μαγική άνοιξη! Ήλιος ζεστερόμαστε! Κρατούμενοι μπαίνουν, βγαίνουν ελεύθερα από τα κελιά τους! Αλυσβερίς να γίνεται στο φράχτη! Δεν ενοχλούν και τους δεσμοφύλακες! Ποια χαρά! Δεν είναι τυχαίο που οι πολιτικοί δεν φρόντισαν να φτιάξουν φυλακές! Ή για να δραπετεύουν όταν τους βάλουμε μέσα! Ή για να τις φτιάξουν άμα αρχίσουν να μαζεύονται πολύ! Αλλά είναι φοβερό να ξυψυχήσει η μπαταρία του iPhone σου και να ξέρεις, ας πούμε, ότι ένας κρατούμενος σε κάποιο κελί έχει 5 καινούργια! Ένα λευκό βανάκι έψανε ψες η αστυνομία. Κυκλοφορούν δραπέτες, λέει, μήπως είναι μέσα, δεν ξέρω. Ένα τέτοιο έχει και ο Πάπας. Πάντων και το είπε. Volkswagen Trans. Το είπε ο Βαγγελάτος. Ομοφοβική όλη έχει μέσα. Πονούμε για το Twitter, ξέρω. Πάντως αυτό με την Κύπρο το καταλαβαίνω. Οι καταθέτες ήταν εκεί πέρα 3 μέρες πριν. Αφού λέγαμε για το ρίσκο των επενδυτών καταθετών. Δεν είναι τζογάρι. Πριν 3 μέρες έτυχε, αλλάξαν το ποντάρι. Τράπεζα. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα έχει μια εταιρεία. Μηδενής λογαριασμό με 19 εκατομμύρια πριν το κούρεμα. Και εγώ πριν το κούρεμα της Κύπρου είχα 19 ευρώ, τα πήρα μηδένισα το λογαριασμό. Υπόπτω θα με πεις τώρα. Περίεργο για το πώς εξελίχθηκε αυτό το ειδήλιο. Εγώ περίμενα σήμερα η Εσπρέσο να γράφει σύννεφα στο γάμο. Η σχέση τους περνάει κρίση. Θα μείνουν μαζί Εθνική και Europa. Το Τσίπρα τα είδε παλιά, έπεσε το ρεύμα. Μόνο στην τρικοματική δεν πέφτει το ρεύμα. Είναι τριφασικό. Ετοιμάζει Plan B ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Plan A θα το κάνει μετά. Study case και study case. Case report λέγεται, γατάκια. Γκουγκλάρετε να δείτε τώρα. Θα μην πείτε, έμαθα κι άλλη λέξη καινούρια. Δύο είναι. Case report. Αδερφός του Άδωνη Γεωργιάδη με την Πέπη Τσεσμελή. Η Μίγυμνος αυτός έκανε τον Αδάμ αυτή την Εύα. Τόσο kitsch που δεν ξανατρώς μήλο. Η φωτό της ημέρας. Καινούργιες έρευνες. Όχι στην ανατροφή παιδιών από ετερόφυλα ζευγάρια. Με τους υπαλλήλους αυτό τώρα ετοιμάζουν πώς θα τους κουπανατζίδες, αξιολόγηση. Έναν έναν κάθε βράδυ ραντεβού να βγαίνατε μαζί το βράδυ να... Θα τους είχατε τελειώσει. Και στην Κύπρο, όπως καταλαβαίνετε, stop στο βάλς με τους 12 θεούς, το Σύρια. Όχι. Εδώ το δικό μας, το τσάμικο με 11 εκατομμύρια θνητούς, πότε τελειώνει. Άξι και ξερός. Και βέβαια, εντάξει, το Σιρεμούλα. Να μην γίνει και ένα σκάνδαλο 10 εκατομμυρίων που κλέψαν από το δημόσιο στη Μύκονο. Μια λαμογιά. Δεν σωστό. Για το lifestyle, ρε γαμό του. 343 μοίρια πρόστιμο στους Dolce & Gabbana. Πες με τώρα και τι ποσοστό της περιουσίας τους είναι για να δω αν ίδρωσα. Επίσης πιάσα πάλι αυτό με τα λαθρέα τσιγάρα, χοντρό πρόβλημα. Τα λαθρέα τσιγάρα μπορεί να είναι επικίνδυνα. Νικοτίνη, πίσα, αφήστε. Καπνίζεται τα άλλα. Τέλος, η τηλεόραση θρυνεί για το κλείσιμο του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Η αλήθεια είναι ότι και η τηλεόραση έκανε ό,τι μπορούσε να μας μπρόξετε στα βιβλία. Πόσο πιο πολύ να σκουπιδοποιηθεί πια. Τα λέμε όλα. Και μην ξεχνάτε αυτό θα το δει. Αλλά μην ξεχνάτε και πριν την παράσταση, την Παρασκευή στο Βοτανικό All Star Comedy Night. Η αγαπημένη σας πρώτα. Όλοι αυτοί οι καλοί όλοι. Εγώ απλώς θα τους παρουσιάζω. Αυτοί όμως είναι All Star. Βράδυ. Όλο. Και έχουμε και 5 rappers. Και ένα DJ. Και 12 θεούς. Δεν τους δείτε, αλλά ξέρετε έχουμε 12 θεούς. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Θα το πω και την Παρασκευή στο Βοτανικό. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο μπάντμιντον 9.30 ώρα, μόνο 10 ευρώ είσοδος. Έξοδος τζάμπα. Αυτοί οι βορειοκορεάτες τηλεπαρουσιαστές κάνουν ένα τέτοιο επεισόδιο, ρε παιδιά, ε! Τι κα, σνιφάρουν τσιμέντο μαμοχάλικο και μετά βγαίνουν. Πώς είναι.